Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη μελέτη της επιδημιολογικής εικόνας που καταγράφεται στην Κρήτη. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει μια μείωση των κρουσμάτων και μια μείωση της αναλογίας ανά 100.000 ατόμων όπως συνηθίζουν σε μετρών. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού Οργανισμού Υγείας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα SARS-CoV-2 στο νησί μας εμφανίζουν φθήνουσα πορεία. Οι πρώτες 4 εβδομάδες του νησί ήταν περίπου γύρω στα 300 κρούσματα, 293 την πρώτη εβδομάδα, 281, 319. Από την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, από τα 245 κρούσματα, κάθε εβδομάδα είχαμε μια μείωση αρκετά σημαντική. Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου είχαμε 205 κρούσματα, τη δεύτερη εβδομάδα 113 κρούσματα σε όλη την εβδομάδα. Έχουμε δηλαδή μια τάση μείωση που πλησιάζει σιγά σιγά, μπορούμε να πούμε, την τελευταία εβδομάδα και το 50%. Εσείς που πιστεύετε ότι οφείλεται το γεγονός αυτό της μείωσης? Σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται ότι ο κόσμος τήρησε τα μέτρα. Από τα στοιχεία φαίνεται πως ο χειρότερος μήνας για την Κρήτη ήταν ο Νοέμβριος, αφού από τα 2.471 συνολικά κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο νησί από την αρχή της πανδημίας έως και τις 16 Δεκεμβρίου, σχεδόν τα μισά σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα. Φαίνεται λοιπόν ότι και στην Κρήτη υπάρχει ένας έλεγχος των κρουσμάτων, ένας έλεγχος της πανδημίας. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε υπομονετικοί, να συνεχίζουμε τους ίδιους ρυθμούς, γιατί παραμονεύει συνεχώς ο ιός. Φοβόμαστε τους νοστισμούς σε κλειστούς χώρους. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε. Πιστεύω ότι μετά τις γιορτές, αν συνεχίσει αυτή η εικόνα και μέσα στις γιορτές διαφυλάξουμε αυτή την εικόνα, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν κάποια βήματα παραπάνω και στην εστίαση και σε άλλους τομείς, για να μπορέσει ο κόσμος να βγει έξω και να δουλέψει η οικονομία μας.